Από το κακό στο χειρότερο φαίνεται να οδεύει η παραγωγή του ελαιολάδου με τα χτυπήματα να είναι απανωτά από χρονιά σε χρονιά. Πέρυσι χτύπησε η ακαρπία και φέτος η ξηρασία που σαν πληγές του Φαραώ κόβουν τις προσδοκίες των παραγωγών ότι θα μπορέσουν να ανασάνουν οικονομικά. Δεν είχαμε ποτέ εισόδημα από το λάδι. Πέρσι που λογικά έπρεπε να έχουμε εισόδημα δεν είχαμε παραγωγή. Οπότε πάλι είμαστε εκτός εισοδήματος. Φέτος, λόγω ακαρπίας πέρσι. Φέτος, λόγω της ξηρασίας, λόγω του που δεν υπάρχει αρδευτικό σύστημα και καμία μελέτη για να μπορούμε να κρατήσουμε την παραγωγή σε δύσκολες συνθήκες, πάλι κινδυνεύουμε να βρεθούμε χωρίς εισόδημα, γιατί ήδη και οι εμπόροι έχουν αρχίσει και ρίχνουν κάθετα την τιμή του λαδιού και οι εργαζόμενοι, ο λαός της Αθήνας και των πόλεων γενικά, αγοράζει το λάδι πανάκριβο. Το πρόβλημα με τις ελιές είναι ότι θα πρέπει να μπουν κατώτερες εγγυημένες τιμές, έτσι ώστε το κόστος παραγωγής να βγαίνει πέρα από την πώληση του λαδιού και να μένει και ένα κέρδος στον αγρότη για να ζήσει. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο κόστος στα εργατικά που έχουν εκτιναχθεί στα 60-70 ευρώ την ημέρα μεροκάματο. Τα φάρμακα είναι πανάκριβα, τα λοιπάσματα το ίδιο. Και εμείς παραμένουμε όμοιροι σε ένα καθεστώς των εμπόρων περισσότερο, που αυτοί αποφασίζουν πότε θα αγοράσουν, πόσο θα αγοράσουν, αυτοί κανονίζουν τις τιμές. Η παραγωγική βάση ζητά μέτρα προστασίας και προσαρμογής του κρατικού μηχανισμού προστασίας στο σήμερα. Το άλλο ζήτημα είναι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ο οποίος είναι ένας απαρχαιωμένος κανονισμός, δεν αποζημιώνει τους αγρότες σε πάρα πολλές ζημιές, και πολλές από αυτές που είναι και καινούριες με τη λεγόμενη κλιματική αλλαγή. Εμείς ζητάμε να αλλάξει προς το συμφέρον των αγροτών που ο αγρότης πληρώνει τον ΕΛΓΑ και όχι αυτό που θέλει να φτιάξει η κυβέρνηση, να πληρώνουμε και τον ΕΛΓΑ και να πληρώνουμε και ιδιωτικές ασφαλίσεις, όπως είπε τώρα με τα σπίτια, αν σου καίγεται το σπίτι και δεν το έχεις ασφαλισμένο, δεν θα παίρνεις αποζημίωση. Ο κόσμος μαζεύει πλέον, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Σιγά σιγά όμως έχουν ξεκινήσει. Θα δούμε, αναμένουμε. Όχι, δεν υπάρχουν χέρια. Έρχονται κάθε μέρα και μας ζητάνε συνεργείο. Πηγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο και μόνοι τους, είναι υψηλά τα κόστη πλέον τα εργατικά και τα αποφεύγουν. Ναι, εντάξει, είμαστε ικανοποιημένοι, το ξέραμε ότι θα πέσει εκεί. Κακά τα ψέματα, το ξέραμε ότι θα πάει 5-6 ευρώ. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα η παραγωγή ποτέ δεν είναι ικανοποιημένη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει απορριθμίσει το βιολογικό ρολόι των δέντρων στη λεκάνη της Μεσογείου, τα οποία πλέον είναι ευάλωτα στο άλλοτε προνομιούχο και εξαιρετικό για τη θρέψη των καρπών μεσογειακό περιβάλλον.